κοιλάδα της Κένυας δεν είναι μόνο ένα τοπίο κατάλληλο για σαφάρι, αλλά και η περιοχή όπου βρίσκεται το 8ο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής γεωθερμικής ενέργειας στον κόσμο. Η Ιαπωνία διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υποστήριξη της Κένυας, ώστε η αφρικανική χώρα να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Η γεωθερμική ενέργεια είναι κατά βάση μια ανανεώσιμη πηγή που προέρχεται από την θερμότητα της γης, ιδίως σε ηφαιστιακά ενεργές περιοχές. Η μονάδα παραγωγής ενέργειας Olkaria είναι ένα πρωτοποριακό κοινό project της κενιατικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας KenGen, της Ιαπωνίας και άλλων διεθνών εταίρων. Είδαμε το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε σχέση με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και τη συνύπαρξη του εργοστασίου με την άγρια ζωή στην Olkaria. Η τέταρτη μονάδα μας είναι ένα εγχείρημα που μόλις ολοκληρώσαμε, όταν φέραμε στο σύστημά μας τα 280 MW και αφήσαμε την ενέργεια που παράγεται από την καύση του λιγνίτη. Έτσι μειώσαμε το κόστος της ενέργειας κατά 30%. Και η μείωση αυτή είναι πολύ σημαντική για τους πελάτες μας. Η ισορροπία ανάμεσα στην διατήρηση του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της ενέργειας είναι ένας από τους κύριους στόχους της Olkaria. Υπάρχουν 4 εργοστάσια στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Hell's Gate, που αποτελεί επίσης το σπίτι σε διάφορα είδη ζώων. Η πραγματική συνολική εγκατεστημένη γεωθερμική ικανότητα είναι περίπου 514 MW. Από το 1981 που η KenGen πραγματοποίησε 281 γεωτρήσεις. Λειτουργεί από κενιάτες μηχανικούς. Για τον πρώτο χρόνο εκπαιδεύουμε όλα τα μέλη μας, έτσι ώστε να μπορούν να είναι εξοπλισμένοι από άποψη λογισμικού, να μπορούν να λειτουργήσουν αυτή τη μονάδα ενέργειας και τελικά όλες οι μονάδες μας να διευθύνονται από ντόπιους κενιάτες ειδικούς. Η κενιατική κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση για να αναπτύξει το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και όχι μόνο στην ενέργεια. Και η Ιαπωνία την βοηθάει σε αυτό. Στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι μιλήσαμε με εκπροσώπους από την πρεσβεία της Ιαπωνίας σχετικά με το όραμά τους. Πολλές περιοχές περιλαμβάνονται στους τομείς συνεργασίας, όπως αυτός της εκπαίδευσης, της υγείας, όπως επίσης και η οικονομική ανάπτυξη, οι υποδομές ενέργειας και η ασφάλεια. Γι' αυτό είδαμε ότι η Κένυα είναι το κατάλληλο μέρος για να φιλοξενήσει τη διεθνή διάσκεψη του Τόκιο για την ανάπτυξη της Αφρικής, την πρώτη που φιλοξενείται στην Αφρικανική Ήπειρο. Η συγκεκριμένη διάσκεψη είναι ένα κομβικό σημείο. Με αυτήν η Ιαπωνία προσπαθεί να προωθήσει την ανάπτυξη της Αφρικής σε διάφορους τομείς, όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, με έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Για παράδειγμα, πίσω από ενεργειακά project όπως την Olkaria, υπάρχει ένα σχέδιο ενίσχυσης των τοπικών φυλών. Όπως με τους Μασάι, που έμεναν εκεί όπου βρίσκεται πλέον η τέταρτη μονάδα Olkaria. Έτσι, η KenGen ξεκίνησε ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης που τους παρήχε νέα σπίτια και ένα σχολείο. Στο προηγούμενο πήγαιναν 84 μαθητές. Τώρα φοιτούν πάνω από 200, από 3 ως 16 ετών. Είμαστε χαρούμενοι με το νέο σχολείο συγκριτικά με το παλιό. Εδώ είναι πολύ καλύτερα για τα παιδιά. Στο προηγούμενο σχολείο δεν είχαμε ηλεκτρικό ρεύμα. Πηγαίναμε στο σπίτι νωρίς, από τις 5 το απόγευμα, ενώ τώρα συνεχίζουμε ακόμα και μέχρι τις 6 ή τις 7 το βράδυ. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να παράσχει ηλεκτρική ενέργεια στο 70% των Κενιατών μέχρι το 2030. Σύντομα, μια πέμπτη μονάδα της Olkaria θα δημιουργηθεί για να βοηθήσει την χώρα να πετύχει το φιλόδοξο στόχο να ανάψει τα φώτα του μέλλοντος.